Γεια σας φαν της σειράς βιντεοπαιχνίδιων Fire Emblem και άτομα που απλά ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αυτή η σειρά βίντεο θα σας δείξω ένα από τα πιο αγαπημένα μου παιχνίδια της σειράς και μάλιστα το πρώτο που έχω παίξει, το Fire Emblem Secret Stones. Εδώ πέρα έχω να ομολογήσω, αν και έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι, ποτέ μα ποτέ δεν το έχω τερματίσει. Οπότε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μου παραμένουν ακόμα άγνωστα. Τώρα με τι έχουν να κάνουν τα παιχνίδια Fire Emblem? Όπως και το σκάκι, είναι παιχνίδια στρατηγικής. Μονάχα σε αντίθεση από το σκάκι, δεν μετακινείς ένα κομμάτι και πάει τελείως σε γύρω σου. Έχεις ένα στρατό με μία ντάμα χαρακτήρων, τους οποίους τους μετακινείς έναν έναν στο γύρο σου σε στρατηγικές θέσεις και που μετακινείς μέχρι και τον τελευταίο σου είναι μετά η σειρά του αντιπάλου σου. Κάνει και αυτό το ίδιο και πάει λέγοντας πάλι η σειρά σου. Έχω να σας πω πως μιας και έχω μια μικρή προσμέτρια γνώση στα αγγλικά, είναι ευκαιρία να σας μεταφράσω σε ένα ικανοποιητικό βαθμό το παιχνίδι. Για αυτούς που ενδιαφέρονται για την ιστορία του ή θέλουν να καταλάβουν το διάλογο που έχουν μεταξύ τους οι χαρακτήρες, ώστε να έχουν μια εικόνα της προσωπικότητας του καθενός. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε είναι κάποιοι από τους χαρακτήρες του παιχνίδιου. Fire Emblem, The Secret Stones. Πάμε για New Game. Εδώ πέρα έχω να σας πω πως το παιχνίδι θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα της σειράς, οπότε επί τόπου θα το βάλω στο πιο δύσκολο επίπεδο. Να σας πω πως τα συγκεκριμένα βίντεο μπορεί να τα παρακολουθήσει ένας αρχάριος ως οδηγός αν ενδιαφέρεται να παίξει και αυτό στα παιχνίδια, ή για κάποιον που είναι λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του αρχαρίου, να δει πως μπορεί να το κερδίσει και αυτό στο πιο δύσκολο επίπεδο. Σε μία εποχή που έχει περάσει εδώ καιρό, το κακό πλημμύριζε στην χώρα. Άγρια πλάσματα αναδιόντουσαν σκοτάδι, σπρώχνοντας το ανθρώπινο είδος προς τον αφανισμό. Στην απελπισία του, το ανθρώπινο είδος απευθύνθηκε προς τους ουρανούς και από ένα εκθαβωτικό φως ήρθε η ελπίδα. Οι ιερές πέτρες, αυτοί οι πέντε θαυμαστοί θησαυροί, είχαν τη δύναμη να εξαλείψουν το κακό. Ο ήρωας Γκράντο και οι πολεμιστές του χρησιμοποίησαν τις ιερές πέτρες για να αντιμετωπίσουν το σκοτάδι του κακού. Διάλυσαν τον δαίμονα βασιλιά και σφράγισαν την ψυχή του στις πέτρες. Με το σκοτάδι φυλακισμένο, η ειρήνη ξαναεπέστρεψε στο Μάγκβουελ. Αλλά αυτή η ειρήνη δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα. Η Ήπειρος του Μάγκουελ, που για περίπου 800 χρόνια έχει ειρήνη μετά από την απουσία του κακού. Οι ιερές πέτρες περνάνε από γενιά σε γενιά. Χώρες στήστηκαν γύρω από τη δύναμή τους και την κληρονομιά τους. Το βασίλειο της Ρενάης, που κυβερνάται από τον απαράμιλο πολεμιστή βασιλιά Φάντου. Το βασίλειο της Φρέλια, που κυβερνάται από τον σεβαστό μάγο βασιλιά Χάιντεν. Το βασίλειο της Τζεχάνα, που κυβερνάται από τη βασίλισσα των άσπρων αμόλοφων, Ισμαΐρ. Η θεοκρατία της Ραούστε, που κυβερνάται από τον θεϊκό αυτοκράτορα Μάνσελ. Η
αυτοκρατορία της Γκράντου που κυβερνέται από τον γενναίο σιωπηλό αυτοκράτορα Βιγκάρντε. Οι πέντε αυτές χώρες φυλάνε τις ιερές πέτρες. Ευόμενος από την αναδυόμενη εμπορική δημοκρατία της Καρκίνου, οι ιστορίες για τις συγκρούσεις του παρελθόντος έχουν μετατραπεί σε θρύλους σε αυτή την εποχή ειρήνης, και οι μνήμες της χρήσης των αρχαίων σκοτεινών τεχνών έχουν πλέον εξαλειφθεί. Τώρα είναι το έτος 803 και στα ξαφνικά το Μάγκουελ απειλείται από μία αναπάντηση απειλή. Η αυτοκρατορία Γκράντο, η μεγαλύτερη εθνικότητα από αυτές που έχουν τις ιερές πέτρες, εισέβαλε στο βασίλειο της Ρενάης υπό τις διαταγές του αυτοκράτορα Βιγκάρντε. Η Ρενάης, που είχε για πολύ καιρό συμμαχία με την Γκράντο, πιάστηκε απροετοίμαστη, ανίκανη να φέρει την οποιαδήποτε αντίσταση. Οι μονάδες της Γκράντο μετακινήθηκαν στα γρήγορα, κατακτώντας τη μία επικράτεια μετά την άλλη. Στις ανησυχίες του βασιλιά βρίσκεται και η απώλεια του γιού του, του πρίγκιπα Έφριμ. Η ορμή της Γκράντο έφτασε τους στρατούς της στις ίδιες τις πύλες του κάστρου της Ρενάης. Η Ρενάης θα πέσει, είναι αναπόφευκτο. Πρόλογος, η πτώση της Ρενάης. Βασιλιά μου, σου φέρνω άσχημα νέα. Οι πύλες του κάστρου έχουν παραβιαστεί. Οι μονάδες της Γκράντο βρίσκονται ανάμεσα στα τείχη. Καταλαβαίνω. Η φρουρά έχει πέσει. Έχουμε χάσει κάθε επαφή με τον πρίγκιπα Έφριμ. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια από τους άντρες του. Βασιλιά μου, τι θα κάνουμε? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Διέταξε τους άντρες σου να ρίξουν τα όπλα τους. Πατέρα! Έρικα, φοράς το βραχιόλι που σου έδωσα? Ναι, το έχω εδώ πέρα. Ωραία. Σεφ! Ναι, βασιλιά μου. Πάρε την Έρικα και κατευθύνσου προς την Φρέλια. Ο βασιλιάς Χάιντεν είναι ένας άντρας με τιμή και πιστεύουμε ότι θα σε κρατήσει ασφαλής. Κατανοητό? Και εσύ, βασιλιά μου? Εγώ θα μείνω εδώ πέρα. Για καιρό είχαμε την Γκράντο ως έναν από τους αγαπημένους μας συμμάχους, αλλά παρόλο αυτά μας επιτίθονται. Πρέπει να μάθω το γιατί. Είμαι μήπως για κάποιο λόγο υπεύθυνος? Έχω σφάλει στην ηγεσία μου? Η Ρενάης είναι στη δικιά μου ευθύνη. Πώς μπορεί να πέτυχα? Πατέρα, δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Δεν πρέπει. Αν μείνεις πίσω, τότε θα μείνω κι εγώ. Πήγαινε τώρα, Σεφ. Πάρ' την. Πήγαινε την προς την ασφάλεια. Να πούμε εδώ πέρα πως η Έρικα όντως είναι μάχη μου. Δεν είναι μία από όλες τις τυπικές πριγκίπισσες, άχνη, πάθω τίποτα κτλ. Πατέρα! Συγχώρεσέ με, υψηλοτάτη. Και τα κατάφεραν ξεδίου. Και πάνω στην ώρα, νόσοι και εχθρικές μονάδες. Έφρεϊν, Έρικα, πρέπει να επιβιώσετε. Στρατηγέ Σερ. Φραντς, προχώρα μπροστά και ανέφερε ότι ερχόμαστε στην Φρέλια. Ένας μοναχικός καβαλάρης έχει καλύτερες πιθανότητες να περάσει απαρατήρητος από τις άντρες της Γκράντο. Μετέφερε στο θρόνο όλα αυτά που έγιναν εδώ πέρα και κέτευσε για ενισχύσεις. Κατανοητό! Πριγκίπισσα Έρικα, πρέπει... Γρήγορα, πίσω μου! Εσύ εκεί πέρα με την κομπελιά, πες μου, θα μπορούσε να είναι αυτή η δίστροπη πριγκίπισσα της Ρενάης?
Λοιπόν, αυτή πρέπει να είναι η τυχερή μου μέρα. Είσαι ένας νεκρός άντρας. Η πόρνη θα έρθει μαζί μου. Ποτέ! Είμαι ο Βάλτερ, ο Φεγγαρόπετρος, ο πιο έξοχος στρατηγός της Γκράντο. Και εσύ είσαι απλά ένα πτώμα που δεν γνωρίζει ότι είναι νεκρό. Όχι. Τι επέσει τραυματισμοί και ακόμα κρατιέται στο καθήκον του. Τι ψυχαγωγικό. Πέτα μακριά, μικρά άντρα. Πέτα μακριά. Προσπάθησε να ξεφύγεις από το θάνατο. Περισσότερη ώρα για το κυνήγι και για τον σκοτωμό. Πριγκίπισσα Έρικα, από εδώ δεν μπορώ να δω άλλους άντρες της Κράντο. Αφού τα καταφέραμε τόσο μακριά, σίγουρα θα κερδίσαμε μια στιγμή ξεκούρασης. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με που σε άρπαξα τόσο απότομα νωρίτερα. Μην είσαι ανόητος, Σεθ. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα τα κατάφερα ποτέ να βγω εκτός του κάστρου. Εσύ είσαι ο λόγος που είμαι ακόμα ζωντανή. Έχεις την ευγνωμοσύνη μου. Κι όποιος και να ήταν αυτός ο άντρας, σίγουρα θα ήθελε εμένα. Είναι δικό μου λάθος που απέκτησες ένα τέτοιο τραυματισμό. Επέτρεψέ μου να το περιποιηθώ. Υψηλωτάτη, δεν μπορώ να αφήσω ένα τέτοιο τραυματισμό σαν αυτό να είναι εμπόδιο. Έχουμε σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Πρέπει να πάμε στη Φρέλια. Πρέπει να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες του βασιλιά. Να ρωτιέμαι πώς τα καταφέρνει μόνος το πατέρας μου στο κάστρο. Πιστεύεις να είναι ασφαλής? Και τι γίνεται με τον αδερφό μου στα σύνορα της Γκράντο? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτόν εδώ και μέρες. Ο βασιλιάς Φάντο και ο πρίγκιπας Σέιφριν είναι και οι δύο σπουδαίοι και γενναίοι άντρες. Αφιβάλλω ακόμα και η δύναμη της ίδιας αυτοκρατορίας της Γκράντο να μπορέσει να τους κρατήσει υπό έλεγχο. Ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι να προσέξει τη δικιά σου ασφάλεια, υψηλότατη. Πόσο λυπητερό θα ήταν για τους δυο τους αν κάτι συνέβαινε σε σένα. Πρέπει να φτάσουμε στη Φρέλια. Να σιγουρέψουμε την μέρα της χαρούμενης παρασύνησής σας. Ναι, σίγουρα, έχεις δίκιο. Μέχρι τη μέρα που θα ξαναβρω τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, δεν πρέπει να φτάσω σε απελπισία. Έλα, Σεθ, ας πηγαίνουμε. Με το που διασχίσουμε αυτή η γέφυρα, θα είμαι στη Φρέλια κοντά στο σύνορο Μουλάν. Ας προχωρήσουμε, πριγκίπισσα Έρικα. Ψιλοτάτη, δεν θα σου πω ψέματα. Δεν θα είναι ένας εύκολος δρόμος. Σε παρακαλώ. Πάρε αυτό το ξύφος. Αν κάτι συμβεί σε μένα. Έχεις να προχωρήσεις προς τη Φρέλια. Μοναχή σου αν χρειαστεί. Εσείς εκεί πέρα, σκυλιά της Ρενάης, που νομίζετε ότι πηγαίνετε. Άντρες της Γκράντο. Στάσου πίσω μου, πριγκίπισσα Έρικα. Όλα εντάξει, Σεθ. Ο αδερφός μου μου έμαθε ξυφασκία. Θα σταθώ στο πλάι σου. Πάμε, Έρικα. Όπως σας είχα αναφέρει και στην αρχή του βίντεο, το Fire Emblem είναι παιχνίδι στρατηγικής. Μία από τις στρατηγικές είναι το πλεονέκτημα από όπλο σε όπλο. Π.χ. όπως βλέπετε αυτοί οι τύποι εδώ πέρα βαστάνε τσεκούρι. Και η Έρικα βαστάει ξύφος, αυτό πάει να πει πως έχει πλεονέκτημα εναντίον τους. Τώρα από τη στιγμή που ο Σεθ είναι πολλά level παραπάνω από την Έρικα, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω και καθόλου στη δυνάχη, για να δώσω στην Έρικα την ευκαιρία να ανεβεί κανένα level να γίνει πιο δύνατη. Τώρα την Έρικα θα την αφήσω εδώ να είμαι στα βουνά, ώστε να μπορεί να της επιτεθεί μονάχα ένας αντίπαλος τη φορά. Το Σεθ πάλι που δεν έχει σημασία θα τον αφήσω απλά εδώ πέρα. Και είναι ο γύρος του αντιπάλου που τελείωσαν όλοι. Και μπαμ, αποφυγή! Όπως σας είπα, το ξύφος έχει πλεονέκτημα εναντίον του τσικουρίου, ούτε καν που είχε ευκαιρία να πετύχει την Έρικα. Αυτά εδώ τώρα είναι κάποια από τα στατιστικά.
π.χ. δείχνει πως η ζωή έχει μείνει στον αντίπαλο, δείχνει ότι το ξύφος έχει πλεονέκτημα εναντίον του τσικουριού και μάλιστα τόσο που η Έρικα είχε 100% ευστοχία και ο αντίπαλος μόλις 39%. Και δείχνει και πόση ζημιά κάνει ο καθένας. Και μπαμ, πάει ο πρώτος. Στατιστικό που έδειξε με το κρίτικα δεν έχει να κάνει τόσο με την Έρικα, όσο με το όπλο που χρησιμοποιεί. Έχει καλές ευκαιρίες για κρίτικα. Μισό λίγο να αλλάξω τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού και ας αφήσω τον αντίπαλο να παίξει τώρα. Από τους καημένους δεν έχουν καμία απολύτως ελπίδα. Μπαμ, critical, μπράβο Έρικα, με μόλις 14%. Ο μοναδικός που έμεινε είναι ο αρχηγός τους. Τι ήταν αυτό, νομίζετε πως μπορείτε να με ρίξετε άθλοι? Λάδε, είναι ώρα εσείς οι ψηλοί και μεγάλοι πόντες να μάθεστε να σέβεστε ένα αληθινό πολεμιστή. Τώρα λόγω του επίπεδου δυσκολίας του παιχνιδίου, ο αντίπαλος κάθισε πάνω σε ένα δασάκι. Τι κάνετε δασάκια, δίνουν bonus στο defense -1 και στην αστοχία του αντιπάλου -20. Οπότε κι εγώ δεν θα τρέξω κατά πάνω του. Απλά θα τον αφήσω αυτός να φύγει από την αμυντική του θέση. Θα είσαι η πρώτη που θα πεθάνει. Και μπαν, δεύτερο κριτικά, Έρικα, είναι δυνατόν. Τι, πώς. Έρικα, μόλις 14% δεύτερο critical και level up, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 5 στατιστικά πάνω. Τα στατιστικά θα τα εξηγήσουμε στο επόμενο βιντεάκι. Τα τραυματίστηκες? Τι? Ω, όχι. Είμαι εντάξει, Σεφ. Αλλά φαίνεσαι τόσο χλωμή. Είμαι εντάξει, εντάξει. Έτσι είναι ο πόλεμος, δεν είναι? Δεν είσαι τα παιχνίδια που παίζαμε με τον αδερφό μου και τον Λάιον? Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο βίαιο. Είναι τα λόγια άχρηστα, είναι η δύναμη το μοναδικό που μετράει, είναι τόσο λυπηρό. Γιατί η αυτοκρατορία της κράτα να κάνει τέτοιο, με ποιο σκοπό ξεκινάει ένα πόλεμο? Πριγκίπισσα, μην ανησυχείς, δεν θα παραδώσω στη θλίψη. Ας πηγαίνουμε. Δεν έχω σπάσει και δεν θα σταματήσω μέχρι η Ρινέζη να αποκατασταθεί. Θα σταματήσω μέχρι να ξαναβρω τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Και εδώ παιδιά, τελειώνει το βίντεο. Σε ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο Part 2 Fire Emblem.